Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε θεματάρα. Είναι μια επιστολή που μου έχει γράψει μια νεαρή γυναίκα, η οποία έχει βάλει τίτλο στην επιστολή της «Αποκλίνουσες αρχές και αξίες ή γενικευμένη κουλτούρα ναρκισισμού». Και εγώ έδωσα τον απλούστερο τίτλο «Μπορεί ένας γάμος να αντέξει τη διαφορά κουλτούρας». Διαβάζω την επιστολή της κοπέλας. Αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για όσα μας προσφέρεις. Να είσαι καλά. Θα ήθελα με αυτό το mail να εξιστορήσω συνοπτικά την περίπτωσή μου όπως με προέτρεψες. Είμαι 5 χρόνια με ένα σύντροφο ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Είναι ξένος. Έχει μία καταγωγή ξενικιά. Δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος και είναι και μουσουλμάνος. Δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Η κοπέλα είναι Ελληνίδα χριστιανή ορθόδοξη. Ο σύντροφος της είναι άλλης εθνοτικής καταγωγής και είναι μουσουλμάνος. Γνωριστήκαμε τυχαία στο εξωτερικό που δουλεύαμε και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επιδίωξα το φλερτ μαζί του. Αυτός ήταν ντροπαλός και συνεσταλμένος και άπειρος. Εγώ ήμουν 2 χρόνια μεγαλύτερη. Ήμασταν και δυο στις αρχές της δεκαετίας των 20 μας χρόνων όταν γνωριστήκαμε. Αυτός ήταν ντροπαλός, συνεσταλμένος και άπειρος. Εγώ ξεκίνησα τη γνωριμία. Σύντομα όμως άρχισε να νιώθει πιο άνετα μαζί μου και τελικά καταλήξαμε μαζί. Έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης συγκατοικήσαμε. Πλέον είμαστε μαζί 4 χρόνια και έχουμε δεθεί πολύ μεταξύ μας. Με απασχολούν ωστόσο κάποιες φορές ορισμένες διαφορές μας σε σχέση με το πώς έχουμε μάθει τι είναι σωστό και τι λάθος. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιες φορές να φορέσω κάτι που να μην το θεωρεί πρέπον. Ενώ δεν είναι κάτι το αποκαλυπτικό όπως έχουμε μάθει εμείς τι σημαίνει αυτό. Η αντίδραση του είναι είτε να κάνει κάποιο παθητικό επιθετικό επικριτικό σχόλιο είτε να το καταπκεί, αλλά να φαίνεται συννεφιασμένο το πρόσωπό του. Δηλαδή αντιδρά με παθητική επιθετικότητα. Είτε θα κάνει ένα σχόλιο ειρωνικό, παθητικά επιθετικό, είτε δεν θα πει τίποτα, αλλά θα κατεβάσει μούτρα. Η δική μου αντίδραση από την άλλη είναι εκρηκτική και το εκρηκτική το γράφει με κεφαλαία, φίλοι. Φωνές, απειλές, οργή και λεκτική βία. Η παθητική επιθετικότητα γεννά ενεργητική επιθετικότητα. Αν ο ένας σύντροφος είναι παθητικά επιθετικός, δεν αφήνει άλλο δρόμο στον άλλο σύντροφο ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί του από το να εκφραστεί με ενεργητική επιθετικότητα και λεκτική βία όπως το περιγράφει εδώ η φίλη. Νιώθω ότι για κάποιο λόγο είναι χρέος μου να θέσω τα προσωπικά μου όρια και για να το καταφέρω αυτό πρέπει εντός εισαγωγικών να χυθεί αίμα. Και αυτός είναι ο λόγος που πλέον δεν τολμάει να κάνει σχόλια αλλά να το καταπκεί. Άρα έχετε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα στη σχέση σας, ότι κάποιες φορές η εμφάνιση σου για εκείνον είναι προκλητική, ενώ για τα δεδομένα της δικής μας κουλτούρας δεν είναι προκλητική και δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος της παθητικής επιθετικότητας και της ενεργητικής επιθετικότητας. Αναρωτιέμαι πώς συμβαδίζουμε και προχωράμε σε τέτοιου είδους ασύμβατες σχέσεις. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γάμο και παιδιά, όταν απλά καθημερινά τελετουργικά όπως το πώς θα αντιθείς, το πώς θα μιλήσεις σε κόσμο κλπ, θέματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητά μας και γίνονται ασυνείδητα και αυθόρμητα, μπορεί να γίνουν πεδίο επίκρισης ενός συντρόφου, της οικογένειάς του, του κοινωνικού του περίγυρου κλπ, δημιουργώντας άγχος στο άλλο μέλος, αλλά και στον ίδιο τον σύντροφο που νιώθει ότι θα επικριθεί από τον κάθε βλαμμένο της κουλτούρας του, που έχει άποψη επί παντός επιστητού και θέλει να μας κάνει και να νιώσουμε άσχημα. Μου είχε εξηγήσει κάποτε ότι στην κουλτούρα του ο κόσμος κάνει τόσο bullying που μπορεί να επηρεάσει ανεπανόρθωτα ολόκληρη τη ζωή κάποιου. Για παράδειγμα, να μην μπορεί να βρει δουλειά λόγω του ότι τον έχουν κακολογήσει. Του έχω ξεκαθαρίσει ότι ποσός με ενδιαφέρει η γνώμη του κάθε αποτυχημένου τρίτο-τέταρτου και καλά θα κάνει να πάρει και ο ίδιος τη ζωή του στα χέρια του και να θέσει όρια σε όποιο βρεθεί να πει το οτιδήποτε. Αλλιώς θα το κάνω εγώ με το δικό μου εκρηκτικό τρόπο, αν μάθω κάτι ή αν κάποιος πει κάτι μπροστά μου, υποθετικά μιλώντας. Πιστεύεις
ότι υπάρχουν γενικευμένες κουλτούρες ναρκισισμού ή πρόκειται απλώς για διαφορά σε αρχές και αξίες? Και τα δύο. Και υπάρχουν γενικευμένες κουλτούρες ναρκισισμού και διαφορά σε αρχές και αξίες. Και η δικιά μας κουλτούρα ελληνική δεν είναι μια κουλτούρα που δεν χαρακτηρίζεται από ναρκισισμό, έχει διαφορετικές αρχές και αξίες όμως. Ο συντηρητισμός, όταν συνδυαστεί με τον ναρκισισμό, προκαλεί ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα και επικίνδυνο μείγμα. Ναρκισισμός και συντηρητισμός μαζί. Μιλάμε τώρα σε επίπεδο κουλτούρας. Δεν είμαι κοινωνιολόγος, ώστε να μπορώ να τα κοιτάξω τα πράγματα από μια μακροκοινωνική σκοπιά, αλλά ούσα ψυχολόγος, δηλαδή μικροκοινωνικός επιστήμονας, έχοντας υπόψη μου παρόμοια περιστατικά, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν καταλήγει ωραία, δεν καταλήγει καλά. Θα φθαρεί ανεπανόρθωτα η σχέση εφόσον υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές στάσεις. Ο σύντροφος σου θέλει να τάχει καλά με την κοινωνία και θέλει να μην προκαλεί, και εσένα δεν σε νοιάζει τι θα πει η κοινωνία και δεν σε νοιάζει να έρθει σε αντιπαράθεση. Άρα οι βασικές προσωπικές αρχές και αξίες των δυο σας διαφέρουν εξαιρετικά. Εγώ προσωπικά, ζώντας την κατάσταση και γνωρίζοντας εκ των έσω, βλέπω τραυματισμένους και φοβισμένους ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους αντιδρούν ως συνεξαρτώμενοι στους κακοποιητές τους και ως ναρκισάρες σε αγνώστους. Θυμάμαι που μας έδειξες και τη φωτογραφία του φίλου σου που πέθανε το καλοκαίρι και καταλαβαίνω απόλυτα την περίπτωση. Όντως είχα δείξει τη φωτογραφία σε ένα live ενός πολύ στενού μου φίλου, ο οποίος πέθανε το καλοκαίρι σε πολύ νεαρή ηλικία, 2 χρόνια μικρότερος από μένα από καρκίνο, και που είχα μοιραστεί ότι πολλές φορές του είχα πει ότι πρέπει να σηκώσει ανάστημα απέναντι στην νοοτροπία της οικογένειας του, στην νοοτροπία της κουλτούρας του, αλλά ήταν αδύνατο για αυτόν, και αυτός μουσουλμάνος, ήταν αδύνατο για αυτόν να αποδεχθεί το σχήμα που του πρότεινα, το σχήμα που ακολουθώ κι εγώ, το να πάει κόντρα στην πατρική εξουσία και να σπάσει το κοινωνικό στερεότυπο του να σεβόμαστε τους γονείς μας ανεξαρτήτως του αν μας δίνουν συμβουλές χρήσιμες για μας ή όχι, αν μας καταπιέζουν ή όχι. Απάντησα στη φίλη ότι νομίζω πως είναι θέμα τεράστιας διαφοράς κουλτούρας προπάντων αυτό που σε προβληματίζει εσένα, και από τη στιγμή που έχεις τόσο θυμό νομίζω είναι ένδειξη πως δεν θα τα πάτε καλά. Δηλαδή από τη στιγμή που δημιουργείται τόση πολύ ενεργητική επιθετικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι φταίει η φίλη για την ενεργητική επιθετικότητα που, στην οποία περιέρχεται, αλλά η κατάσταση, η μεταξύ του σχέση της δημιουργεί πάρα πολύ θυμό και οργή. Δεν φταίει, αλλά βρίσκει τείχο όταν προσπαθεί να πει τα αυτονόητα. Και επειδή είχε αναφέρει την περίπτωση του καρδιακού μου φίλου, να μιλήσω λίγο γι' αυτό, χωρίς να πω το όνομά του εννοείται και χωρίς να προδώσω τα προσωπικά του δεδομένα, να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα το 2002. Είμαστε μια παρέα από νεαρά παιδιά. Εγώ ήμουν 26 τότε, αυτός ήταν 24. Ήμασταν 4 πρόσωπα που κάναμε παρέα. Μια άλλη κοπέλα της παρέας έχει πεθάνει πριν 3 χρόνια και αυτή από καρκίνο. Και αυτό το οποίο παρατήρησα σε αυτό το παιδί ήταν ότι είχε εξαιρετικό δυναμικό, εξαιρετικά ευφύς άνθρωπος, πάρα πολύ έξυπνος, ευρηματικός, πολύ καλοσυνάτος, με τεράστια αποθέματα αγάπης και ενσυναίσθησης, όμως υπερβολικά προσκολλημένος στις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ανατράφηκε. Και παρόλο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, παρόλο που είχε και χριστιανικό ορθόδοξο όνομα, είχαν βαφτιστεί, και από ό,τι μου είχε εξηγήσει, είχαν βαφτιστεί για λόγους ευκολίας, ο ίδιος ένιωθε πρωτίστως μουσουλμάνος και ακολουθούσε με κάθε αυστηρότητα τις εντολές της μουσουλμανικής θρησκείας, ακόμη και της αποφυγής του σεξ έξω από το γάμο. Μιλάμε για αυστηρό τρόπο λατρείας μουσουλμανικό, γιατί υπάρχουν και μουσουλμανικές χώρες τις οποίες είναι πιο light τα πράγματα. Αυτός, ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο τους μεγάλωσε ο πατέρας του, ακολούθησε την πολύ αυστηρή πρακτική. Εγώ έβλεπα στην παρέα μας ότι ανέπτυσε το παιδί αυτό αυτοκαταστροφικές τάσεις, δηλαδή ξεσπούσε στο φαγητό ή μπορεί να κάπνιζε υπερβολικά. Μετά σε κάποια φάση έκοψε και το φαγητό, έκοψε και το ποτό. Γύρω στα 30 μου είχε πει ότι υπάρχει ένα έτσι αόρατο όριο χρονολογικό
που ένας άνδρας μουσουλμάνος, πιστός μουσουλμάνος από τα 30 και μετά πρέπει να ακολουθεί περισσότερο τις διδαχές της θρησκείας του, και ήδη έκανε αρκετή άσκηση και υπακοή, δηλαδή δεν είχε σχέσεις πρωτού παντρευτεί. Και εννοείται ότι ο γάμος του ήταν ένας συμφωνημένος γάμος, και μάλιστα με ένα πρόσωπο με το οποίο είχε και αρκετή συγγένεια, γιατί στη δική του στην κουλτούρα αυτό επιτρέπεται. Είχε καλή σχέση με τη γυναίκα του, αγαπούσε τη γυναίκα του, τον αγαπούσε η γυναίκα του, όμως και οι δύο, κατά τη γνώμη μου πάντα, ήταν δέσμοι των αποφάσεων του πατέρα του, ο οποίος ήταν αρχηγός της οικογένειας. Και όσον αφορά στο τι θα σπούδαζε και όσον αφορά στο επάγγελμα που θα ακολουθούσε, ένιωθε την υποχρέωση να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα με τον πατέρα του, να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Προσπάθησε πάρα πολύ για να επεκτείνει την οικογενειακή επιχείρηση, ούτως ώστε να δείξει στον πατέρα του ότι τα καταφέρνει καλά και να πάρει έναν μπράβο. Δεν νομίζω να πήρε ποτέ εκείνο τον μπράβο. Από πολύ νωρίς ανέπτυξε καρκίνο, είμαστε γύρω στα 35-37 όταν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο καρκίνος, και πέθανε τελικά από τον καρκίνο σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, και αφήνοντας πίσω τα παιδιά του ανήλικα. Από ένα σημείο και μετά, η γνωριμία μας ήταν το 2002, δηλαδή 22 χρόνια διήρκησε η φιλία μας, από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να του λέω οτιδήποτε. Σεβάστηκα το γεγονός ότι είναι μουσουλμάνος, το γεγονός ότι παρόλο που γεννήθηκε στην Κύπρο και πήγε σχολείο στην Κύπρο και σπούδασε στην Κύπρο και στο εξωτερικό, παρόλο που ζούσε σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, από το σπίτι μεγάλωσε ως πιστός μουσουλμάνος και ως πιστός της δικής του κουλτούρας, το σεβάστηκα αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι σεβόταν τη δική μου κουλτούρα, με αγαπούσε πραγματικά αδελφικά, ένιωθα πλήρη εμπιστοσύνη μαζί του. Και ακριβώς επειδή ήταν πιστός μουσουλμάνος και γνώριζα ότι δεν θα έκανε οτιδήποτε να χαλάσει τη φιλία μας, ότι θα με σεβόταν ως γυναίκα, ήταν ένας βασικός λόγος που τον έβαζα στο σπίτι μου, και ήταν και πολύ στενά συνδεδεμένος με τα παιδιά μου, και αργότερα όταν παντρεύτηκε ο ίδιος συνδεθήκαμε όλοι οικογενειακώς. Δεν με ενοχλούσε καθόλου το γεγονός ότι ήταν μουσουλμάνος, ούτε θεωρούσα ότι θα πάθαινα κάποια ζημιά να κάνω παρέα μαζί του. Όμως το έχω εξηγήσει κάποιες φορές και μετά σταμάτησα να κάνω οποιαδήποτε συζήτηση, ότι εγώ είμαι χριστιανή ορθόδοξη, μπορεί να μην είμαι θρήσκα πλέον όπως ήμουν παλαιότερα, αλλά διαφωνώ με τα δικά σου θρησκευτικά, πιστεύω τα δικά σου κοινωνικά στερεότυπα, τις δικές σου κοινωνικές προκαταλήψεις. Από τη στιγμή που δεν προσπαθείς να μου επιβάλλεις να ζήσω εγώ με τον τρόπο που εσύ θεωρείς ορθός, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι δικιά σου η ζωή. Έχω ανησυχίες για σένα, θεωρώ ότι καταπιέζεσαι πολύ και κυρίως καταπιεζόταν από την πατρική εξουσία και από την ανάγκη να ικανοποιήσει τα θέλω του πατέρα του, και του είπα αυτή είναι η άποψή μου, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Σε αγαπώ και τον αγαπώ και εξακολουθώ να τον αγαπώ, και λυπήθηκα πολύ όταν άκουσα ότι πέθανε, και εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι. Θεωρώ ότι ήταν θύμα της κουλτούρας στην οποία μεγάλωσε. Δηλαδή ο ίδιος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον τρόπο σκέψης με τον οποίο γαλουχήθηκε. Δεν θα μπορούσα να κάνω σχέση μαζί του. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να κάνουμε σχέση. Εννοείται ότι ένας πιστός μουσουλμάνος δεν θα έφτιαχνε ποτέ σχέση με μια χριστιανή ορθόδοξη, και μάλιστα χωρισμένη με δύο παιδιά. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Και ένας βασικός λόγος που έκανα παρέα μαζί του ήταν ότι ένιωθα αυτή την ασφάλεια ότι λόγω αρχών και αξιών και του ιδίου, όχι μόνο δικών μου, δεν θα προχωρούσε αυτή η σχέση σε κάτι διαφορετικό, γιατί είχα ανάγκη στη ζωή μου εκείνη την περίοδο να έχω άνδρες φίλους οι οποίοι είναι όντως φίλοι και να μην προχωρεί σε κάτι διαφορετικό. Και ένιωθα ότι με σεβόταν ιδιαιτέρως αυτός ο άνθρωπος, μια περίοδο που χριστιανοί ορθόδοξοι, άνδρες, Έλληνες στην ίδια ηλικία μπορεί να προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν σεξουαλικά την όποια φιλία θα μπορούσε να δημιουργήσουμε. Όμως δεν θα μπορούσα να κάνω σχέση μαζί του. Και δεν θα μπορούσα να συγκατοικήσω μαζί του, ούτε να κάνω οικογένεια μαζί του. Και πολλές φορές αστείευοντας το λέγαμε αυτό, ότι όσο καλοί φίλοι είμαστε, τόσο κακό ζευγάρι θα ήμασταν, γιατί έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις για τη ζωή. Εντελώς διαφορετικές αρχές και ιδέες. Αυτό που πιστεύω είναι ότι
Είναι απαραίτητο δύο άνθρωποι για να μπορέσουν να συμβαδίσουν, για να μπορέσουν να συγκατοικήσουν, να μπορέσουν να συμβιώσουν, να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια οικογένεια, να μπορέσουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο και να τα μεγαλώσουν με τρόπο όχι σχιζοφρενογόνο, χρειάζεται να συμπίπτουν οι αρχές και οι αξίες τους. Και η διαφορά κουλτούρας, όταν η κουλτούρα άπτεται τόσο βασικών θεμάτων, όπως την εμφάνιση της γυναίκας και τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, γιατί το να μην ντυθείς με έναν τρόπο που η συντηρητική μουσουλμανική κοινωνία της χώρας από την οποία προέρχεται ο σύντροφος σου θα θεωρούσε ανήθικο, αυτό είναι θέμα κουλτούρας. Και είναι θέμα μισογυνισμού και είναι θέμα πατριαρχικής δομής της κοινωνίας. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό στη δική σας σχέση, αυτός ο φίλος μου Μακαρίτης δεν ήταν καθόλου μισογύνης. Και τη γυναίκα του την είχε πολύ ψηλά και γενικότερα το γυναικείο φίλο του είχε πολύ ψηλά, ούτε είχε τέτοιες απόψεις για τον ντύσιμο. Ήταν άλλες οι δικές του, άλλα ήταν τα δικά του κολλήματα που είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη κοινωνία, με τη συγκεκριμένη τάξη της κοινωνίας από την οποία προερχόταν. Δεν θέλω να πω από ποια χώρα προερχόταν. Ήταν μια χώρα αρκετά προοδευτική μουσουλμανική. Δεν ήταν από χώρα που να έχει αυτές τις απόψεις όπως η χώρα από την οποία προέρχεται ο δικός σου σύντροφος. Όταν δημιουργήσουμε γάμο και οικογένεια με έναν άνθρωπο, όλα αυτά είναι τεράστια εμπόδια. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ταιριάζουμε σε αυτές τις πεπιθήσεις και αν δεν ταιριάζουμε στο πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, αν εσένα δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος και τον άλλο τον νοιάζει, πάντοτε θα υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, αμέσως στη σχέση παρατηρείται παθητική επιθετικότητα από τον ένα σύντροφο και δημιουργείται ενεργητική επιθετικότητα στον άλλο, και αυτό είναι ένα σταθερό μοτίβο πάλι. Κραυγάζει από μακριά πρόβλημα. Δεν σου λέω να το χωρίσεις επειδή είναι μουσουλμάνος. Δεν είναι αυτό που σου λέω. Εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα για ανθρώπους που είναι και οι δύο άθρησκοι και έτυχε ο ένας να γεννηθεί χριστιανός και ο άλλος να γεννηθεί μουσουλμάνος, να δημιουργήσουν μαζί μια οικογένεια. Από τη στιγμή όμως που ένας είναι πιστός μουσουλμάνος και εσύ δεν είσαι πιστή μουσουλμάνα, ήταν ακόμη πιο εκρηκτικό να ήσουν απιστή χριστιανή και αυτός να μην ήταν πιστός χριστιανός. Έχω μια άλλη τέτοια ιστορία με χριστιανή, με χριστιανό ή με άθρησκη με χριστιανό που θα πούμε τις επόμενες μέρες. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά, νομίζω ότι it's a no-no για σχέση, πόσο μάλλον για γάμο και αποκτήση οικογένειας, γιατί είναι σαν να μπαίνεις από την αρχή σε μια διαδικασία που ξέρεις ότι θα οδηγήσει δυστυχώς σε ένα διαζύγιο. Και όταν έχεις ένα διαζύγιο με έναν άνθρωπο που έρχεται από μια μουσουλμανική χώρα, υπάρχουν και κάποιοι νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται. Σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες ο άντρας μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του μόνο με το να της πει τρεις φορές σε χωρίζω και τα παιδιά πάνε με τον πατέρα. Δεν ξέρω στη χώρα από την οποία προέρχεται ο δικός σου σύντροφος τι νομοθεσία υπάρχει ή τι δίκαιο επικρατεί, τι οικογενειακό δίκαιο επικρατεί. Όμως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις γυναικών Ελληνίδων και Κύπριων οι οποίες παντρεύτηκαν μουσουλμάνους και στη συνέχεια είχαν προβλήματα με αρπαγές παιδιών. Και προβλήματα τα οποία δεν επιλύθηκαν γιατί το δίκαιο της χώρας από την οποία προήρχεται ο πατέρας και της χώρας της οποίας τα παιδιά ήταν πολίτες έδινε το δικαίωμα στον πατέρα μετά από ένα διαζύγιο να έχει την πλήρη κηδεμονία των παιδιών. Όλα αυτά χρειάζεται να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν παντρεύεται κανείς για να χωρίσει, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στις καλύτερες περιπτώσεις, υπάρχει πιθανότητα χωρισμού. Οπότε το λαμβάνουμε υπόψη μας ότι αν παντρευτώ εγώ με αυτόν τον άνθρωπο και ομοιγέννη το χωρίσω, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Τροφή για σκέψη. Το σημερινό βίντεο θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Εννοείται οποιοδήποτε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό σχόλιο θα διαγραφεί. Το σκεπτικό μου είναι ξεκάθαρα για τη συμβατότητα ενός ζευγαριού και για τη συμβατότητα αρχών και αξιών, όχι για την απόρριψη μιας άλλης κουλτούρας. Ο καθένας δικαιούται να έχει όποια κουλτούρα θέλει και επιλέγει να έχει. Για να κάνουμε όμως ένα καλό ζευγάρι, χρειάζεται να συμπίπτουν οι κουλτούρες μας. Και το εύχομαι σε όσους το επιθυμούν να έχουν ταιριαστές σχέσεις με ανθρώπους που να συμπίπτουν οι αρχές και οι αξίες τους.